Λίγες ώρες πριν την κατάρρευση μιας ολοκένουργιας πεζογέφυρας στη Νότια Φλόριντα, μηχανικοί και αξιωματούχοι είχαν συνάντηση στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Φλόριντα σχετικά με την ασφάλεια της κατασκευής. Το συμπέρασμα της συνάντησης ήταν ότι μια ρογμή που είχε εντοπιστεί δεν αποτελούσε κίνδυνο. Τρεις ώρες αργότερα, η βάρος 950 τόνων γέφυρα κατέρευσε σκοτώνοντας 6 ανθρώπους. Το βράδυ της Παρασκευής είχε γίνει γνωστό ότι ένας από τους επιβλέποντες μηχανικούς είχε αφήσει ηχητικό μήνυμα σε πολιτιακό αξιωματούχο αναφέροντας ρογμές. Και ο ίδιος πάντως είπε πως κατά την κρίση του δεν υπήρχε ζήτημα ασφαλείας. Σε κάθε περίπτωση, ο αξιωματούχος άκουσε το μήνυμα μία μέρα μετά την τραγωδία. Η γέφυρα κόστησε πάνω από 14 εκατομμύρια δολάρια και δεν είχε ακόμα ανοίξει για το κοινό.